Εκπληκτικός, χειροκροτώ εγώ απλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε τόσο χαρούμενοι σήμερα να γυρίσω και στην κάμερα, να μην γυρίζω και πλάτη. Κύριος Θοδωρής Κερκέζος, διεθνούς φήμης σολής, σαξοφόνου. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι που είμαι στη γενέτειρά μου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, για άλλη μια φορά. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να καθίσουμε. Ελάτε, να σας συνοδεύσω εγώ. Ωραία, θα συνοδεύσω εγώ τον κύριο Κερκέζο μέχρι να κάτσουμε. Καταλαβαίνω τώρα ότι σκηνοθετικά δεν σας τα κάνω και πολύ καλά. Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ. Κύριος Θοδωρής Κερκέζος, λοιπόν, ο κριτικός, μουσικός, καλλιτέχνης. Να το πω αλλιώς και θα μου πείτε εσείς πώς να το πω. Μάγος ή ταχυδακτυλουργός. Εσείς θα επιλέξετε. Μουσικός. Μουσικός και το μουσικός. Εντάξει, αφήστε τα μάγος και το ταχυδακτυλουργός να τα λέμε εμείς οι οποίοι μακευόμαστε με την μουσική σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έχετε έρθει λοιπόν στην Κρήτη, έχετε επιστρέψει στην πατρίδα σας, την ιδιαίτερη πατρίδα σας, με αφορμή και την αυριανή συναυλία η οποία θα γίνει στο πολιτιστικό κέντρο. Θέλω όμως να μιλήσουμε λίγο για την ζωή αυτά τα τελευταία χρόνια μέσα στην μουσική και θέλουμε να μάθουμε έτσι κάποια πράγματα για εσάς, όπως για παράδειγμα πότε μπαίνει η μουσική στην ζωή του Θοδωρή Κερκέζου. Το δύσκολο ήταν και κάτι δηλαδή που ευτυχώς το ξεπέρασα με μεγάλη προσπάθεια, το γεγονός το δεν ήμουν από μουσική οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν ακούσματα, δεν υπήρχε καμιά ιστορία, κανένα παρελθόν. Έτσι για μένα ήταν δύο φορές πιο δύσκολο να αρχίσω να ασχολούμαι με κάτι το οποίο δεν υπήρχε, δεν προϋπήρχε στην οικογένεια. Mm-hmm. Άρα δεν υπήρχαν τα μουσικά ακούσματα. Ναι, πώς ναι. Ήταν μια οικογένεια. Πώς άναψε αυτή η σπίθα? Τελείως τυχαία. Όταν από πολύ μικρή ηλικία ο πατέρας μου με είχε πάει στην πλατεία της πόλης και τότε είχε έρθει η ορχήστρα της ΕΡΤ, mm-hmm. η ελαφρά ορχήστρα της ΕΡΤ, και η περιέργειά μου με έκανε να πάω κοντά, να δω από κοντά αυτούς τους μουσικούς, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ένας κύριος ευτραφής που είχε ένα χρυσό όργανο και έπαιζε με φουσκωμένα μάγουλα. Ήταν λοιπόν ένας σαξοφωνίστας που έπαιζε το τενόρο σαξόφωνο. Αυτή η εικόνα μου έμεινε στη μνήμη μου, στο μυαλό μου. Σε τι ηλικία ήταν αυτό? Πρέπει να ήταν 5 ή 6 χρόνων, πρέπει να είναι. Πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Πέρασαν κάποια χρόνια. Στο δημοτικό κάναμε αυτά τα κλασικά μαθήματα που κάνουν στη μουσική, η δασκάλα με ένα μαντολίνο, με ένα κλαρίνο και αυτά. Αλλά όταν στα 14 μου, τελείως τυχαία, είδα μπροστά μου ένα σαξόφωνο, ξαφνικά ήρθε στη μνήμη μου αυτή η εικόνα των 6 χρόνων που είχα, και μπορώ να πω αυτή η εμπειρία που είχα όταν ήμουν, για όση ώρα έπαιζε αυτή η ορχήστρα και τον κοίταζα αυτό τον κύριο με φουσκωμένα τα μάγουλα να παίζει. Ξαφνικά λοιπόν όταν είδα στα 14 μου χρόνια το σαξόφωνο, ήρθε η εικόνα αυτή στο μυαλό μου και είπα ότι εγώ θα μάθω σαξόφωνο. Mm-hmm. Βέβαια, στην εποχή τη δική μου δεν υπήρχαν πολλοί δάσκαλοι.
Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα στο πάρα να πολύ δύσκολα, να πάρα πολύ δύσκολα. Να φανταστείτε ότι είμαι το πρώτο κλασικό δίπλωμα σαξοφόνου στη χώρα μας. Τη στιγμή που άλλες χώρες όχι απλά είχαν κλασικά σαξόφωνα, αλλά έκαναν και... βλέπω τώρα και το βίντεο που έχετε βάλει. Λοιπόν... δύσκολο και, λοιπόν το να μάθει κάποιος. Ήταν δύσκολο και από την πλευρά της οικογένειας, η οποία δεν είχε και μουσικά ακούσματα, δεν είχε μουσικά ερεθίσματα, οπότε δεν είχε και αυτή, δεν έδινε και αυτό το βάρος στην μουσική. Όταν ακούει εσάς να λέτε ότι εγώ θα μάθω σαξόφωνο, τι λέει, πώς αντιδρά η οικογένεια? Η οικογένεια με στήριξε. Άρχισα βέβαια, μπορώ να σας πω ότι είχα αρχίσει σαν αθλητής. Ένα αθλητής. Ναι, και είχα και κάποιες μεγάλες έτσι, επιδόσεις. 2 φορές πρωταθλητής Ελλάδος στην ανώργανη γυμναστική ήμουν. Mm-hmm. Και παράλληλα με τον αθλητισμό άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική. Στην αρχή με τα drums. Drums. Ναι, εξού και η κόρη που κάνει καριέρα στο Μανχάταν σαν drummer. Πώς γίνεται η μετάβαση από τα drums στο σαξόφωνο? Ναι. Ήταν αυτό το παιδικό όνειρο, αυτό το, ναι, το χρυσό όργανο που πάντα λαμπύριζε στο μυαλό? Θέλω να πιστεύω ότι είχα πάντα μια τάση στο ρυθμό από μικρός. Έτσι η κλίση μου για τα drums. Το σαξόφωνο ήρθε, όπως σας εξήγησα, μετά από αυτή την ωραία εμπειρία τότε. Τώρα βέβαια... Όλες οι εμπειρίες είναι ωραίες σε ένα 6χρονο παιδάκι όταν βλέπει μια ορχήστρα, φαντάζεται κτλ. Έτσι άρχισα, προσπάθησα να μάθω, γιατί δυστυχώς στην αρχή κάποιοι μου λέγανε είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορείς, με απέτρεπαν να ασχοληθώ με αυτό το όργανο. Οι γονείς μου είχαν μια παθητική στάση. Εντάξει, μου έλεγαν αφού το θέλεις, μάθε παιδί μου, αλλά είναι δύσκολο, τι θα κάνεις στη ζωή σου, από που, ποιο θα είναι το επαγγελμά σου. Εγώ τους έλεγα ότι θα πω σαξόφωνο. Χαρακτηριστικό στη μνήμη μου ο πατέρας μου όταν μου έλεγε, ναι παιδί μου, εσύ τι δουλειά θα κάνεις? Λέω, θα πω σαξόφωνο. Ναι, αλλά τι δουλειά θα κάνεις? Τι δουλειά θα κάνεις? Θα βγάζεις, λέει, λεφτά από αυτό? Ναι, λέει, θα παίζω. Λέει, εσύ θα παίζεις σαξόφωνο και άλλοι θα σε πληρώνουν? Λέω, θα προσπαθήσω. Έτσι, φανταστείτε τη χαρά μου και τα συναισθήματα που ένιωσα όταν έπαιξα για πρώτη φορά σαξόφωνο και κάποιος με πλήρωσε. Σε τι ηλικία έγινε αυτό? Αρκετά μικρός. Για την εποχή εκείνη μικρός, ναι, έτσι. 16 χρονών. Και για τώρα, μικρός, 16 χρονών, να έχετε καταφέρει να έχετε κερδίσει έτσι με το σπαθί σας, εντάξει, που λέμε. Τώρα οι ηλικίες έχουν κατέβει πάρα πολύ. Αλλά έχει να κάνει βέβαια και με το όργανο, έχει να κάνει και με τη μουσική, ναι, και με τα ακούσματα και με τον τόπο που βρίσκεται ο καθένας. Το πώς είναι ανοιχτός, φαντάζομαι, και ο κάθε τόπος να ακούσει και να, ναι, βέβαια, ανταποκριθεί, βέβαια, στα ερεθίσματα. Ο κάθε άνθρωπος έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον του. Βέβαια. Δυστυχώς στην Ελλάδα την εποχή εκείνη τα πράγματα ήταν αποτρεπτικά. Δηλαδή μου έλεγαν όλοι αυτοί που ήταν στις κλασικές ορχήστρες πια, mm-hmm, ότι Θόδωρε, δεν υπάρχει κανένα παρελθόν, κανένας ποτέ δεν έζησε από αυτό το όργανο. Μιλάω πάντα για το κλασικό σαξόφωνο, mm-hmm, δεν μιλάω για το τζαζ. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και έτσι εγώ πήρα ένα τεράστιο ρίσκο να ασχοληθώ με το κλασικό σαξόφωνο. Όταν άρχισα, όχι απλά δεν υπήρχε, αλλά και όλοι με έβλεπαν πολύ διστακτικά, όχι στον τρόπο που έπαιζα, αλλά ανησυχούσαν τι θα γινόταν στο μέλλον. Ναι. Γιατί όπως όλα τα κλασικά όργανα, επενδύεις και περιμένεις κάποια στιγμή όλη αυτή η επένδυση να αποδώσει. Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρχε κανένα προηγούμενο. Δηλαδή πήγαινα κάπου στο οποίο ήταν στο άγνωστο. Δεν υπήρχε κάπου να πατήσω, κάποιος να με διδάξει πού θα πάω, από ποιο δρόμο. Ήταν ένα τολμηρό εγχείρημα. Ήταν η αγάπη. Η αγάπη. Η πολύ αγάπη που φαίνεται, και αυτό προσπαθώ έτσι να... Mm-hmm. Μεταλαμπεδέψω στους μαθητές μου και στα παιδιά μου. Και διδάσκεται και μουσική, και θέλω να μου πείτε
ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσπαθείτε να διδάξετε πάνω στην μουσική παιδεία την οποία δίνετε στους μαθητές σας? Ποια είναι η μεγαλύτερη συμβουλή, αν θέλετε, που τους δίνετε? Αν δεν το αγαπάς, μην το κάνεις. Κάνε αυτό που είσαι ερωτευμένος να κάνεις. Ειδικά στις μέρες μας πλέον, που τα επίπεδα έχουν εκτοξευθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος καριέρα. Πρέπει να είσαι αφιερωμένος, ψυχή και σώματι που λένε. Αυτό συμβαίνει με τα όργανα. Βέβαια, οι απολαβές μετά είναι τεράστιες. Η πρώτη και η κυριότερη είναι ότι γνωρίζεις τον εαυτό σου, κάνεις πράγματα τα οποία δεν πίστευες ποτέ ότι θα κάνεις, όπως και ο αθλητισμός. Επενδύουν στη μουσική, πιστεύετε, και στη μουσική στην Ελλάδα? Σε τι βαθμό κρίνεται ότι βρίσκεται η μουσική παιδεία στην Ελλάδα? Σίγουρα εννοείται καλύτερα από ό,τι ήταν. Ναι. Αλλά και πάλι ο Έλληνας που δεν θα σπρώξει το παιδί του γενικώς στις τέχνες. Θυμάμαι όταν είχα μία ορχήστρα σαξοφώνων, κάναμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα και τους μίλαγα για το χορό. Και όταν έλεγα στα παιδιά για το χορό, ειδικά τα αγόρια, επηρεασμένα ίσως από τους γονείς τους, ίσως από κάποιες έτσι άλλες πληροφορίες λανθασμένες που είχαν, με κοιτάζαν έτσι πολύ, μπορώ να πω και περιπαικτικά. Αλλά τους έλεγα ότι ένας χορευτής, ξέρετε πόσο, για να τους πείσω, πόσο γερός είναι για να μπορέσει να σηκώσει την παρτενέρ του στον αέρα και πολλές φορές να την πετάξει να την πιάσει, και έτσι τους έπειθα, όχι μόνο με αυτό βέβαια, τους έπειθα ότι όχι να αρχίσουν, αλλά να το προσεγγίσουν. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει πρώτα να το γνωρίσεις και μετά να ασχοληθείς. Να δεις κατά πόσο σου μιλάει, γιατί είναι μια επένδυση, είναι μια επένδυση της ζωής. Να δεις τι σου λέει αυτό μέσα σου, να αφήσεις μετά τον εαυτό σου, να δεις σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Και μετά να αναρωτηθείς πόσο σ' αρέσει. Υπήρξαν στιγμές στη δική σας την πορεία που, παρότι αγαπάτε πάρα πολύ τη μουσική, είπατε ότι βρεθήκατε μάλλον ένα βήμα πριν να εγκαταλείψετε τη μουσική για τους χύψη λόγους. Σε διλήμματα, Σε διλήμματα. Ναι. Γιατί η μουσική μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη. Νομίζω ότι όλοι οι μουσικοί κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τη μουσική λόγω αγάπης, όχι λόγω επαγγέλματος. Δεν το βλέπουν ως επάγγελμα καθαρά. Αλλά την ίδια ώρα μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από απέναντι που να σου λέει σταμάτα, δεν μπορείς να ασχοληθείς άλλο. Υπήρξε τέτοια Ξέρετε, στιγμή. Στην εποχή μου υπήρχαν τα αρνητικά, υπήρχαν και τα θετικά. Τα θετικά ήταν ότι δεν υπήρχε αυτή η μαζική, εγώ τολμώ να πω, παραπληροφόρηση. Δεν υπήρχε το ίντερνετ. Δεν υπήρχε όλο αυτό η εύκολη πληροφόρηση. Τότε για να μάθεις κάτι έπρεπε να ανοίξεις μια κυκλοπαίδεια, ένα βιβλίο, να μοχθήσεις για να το αποκτήσεις. Τώρα είναι όλα εύκολα. Πατάς ένα κουμπί και όλα σωρούνται. Αυτό πιστεύω ότι είναι λάθος. Αυτό σε κοιμίζει, σε αναπαύει. Τι έγινε, δεν πειράζει, θα πατήσω το κουμπάκι και θα μου έρθει η πληροφορία. Φανταστείτε ο δάσκαλός μου, που δεν υπήρχαν φωτοτυπικά μηχανήματα, καθόταν το βράδυ και με το σπασμαρτσέτο, όπως λέγεται αυτό, το κερί, έγραφε, αντέγραφε τα βιβλία. Αυτό για μένα και για τους πιο παλιούς λέει πάρα πολλά. Για τις δυσκολίες που υπήρχαν. Για τις δυσκολίες. Σίγουρα εξελίσσεσαι μέσω των δυσκολιών. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Αν θες να κάνεις κάτι πολύ σοβαρό, πρέπει να μοχθήσεις. Όσο πιο πολύ μοχθήσεις, όσο πιο πολύ δουλέψεις, τόσο πιο πολλά θα πάρεις. Καταλαβαίνω λοιπόν έτσι και από την απάντησή σας ότι υπήρξαν στιγμές που είπατε ότι ενδεχομένως να την εγκαταλείψετε τη μουσική. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Θοδωρής Κερκέζος εκτός από το να ασχολείται με τη μουσική? Μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του κάπως αλλιώς? Πολύ δύσκολα. Ίσως να γράφω βιβλία, γράφω κάποια βιβλία τα οποία εκδίδονται από τον Αλφόνς Λεντούκ του Παρισιού. Έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη σε αυτό και μου έχει κάνει μια πολύ μεγάλη τιμή αυτός ο μεγάλος οίκος, ο εκδοτικός οίκος. Εδρεύει από το 1841 στο Παρίσι.
Τι πραγματεύονται τα βιβλία σας κατά κύριο λόγο? Μουσικά βιβλία, εννοείται. Γύρω από το σαξόφωνο, ναι. Με πληροφορίες και με, όχι όλα, αλλά πάρα πολλά από αυτά που εγώ μόχθησα, εγώ επένδυσα στο χρόνο και μπορεί κάποιος σπουδαστής να το πάρει και να το δει κατευθείαν γραμμένο. Αυτό θα πρέπει όμως να το ονωθήσει για να πάει παρακάτω. Δηλαδή ο συγγραφέας ή ο δάσκαλος του δίνει τα 10 και έτσι αρχίζει από το 10. Εμείς αρχίζαμε από το 5, κάποιοι άλλοι από το 3, κάποιοι από το 0. Έτσι, αυτός όμως που παίρνει, οφείλει και στην τέχνη αλλά προπάντων στον εαυτό του να το προχωρήσει, γιατί του δίνει κάποιος ένα δώρο. Εγώ πολλά από αυτά τα δώρα δεν τα είχα. Ίσως γι' αυτό πείσμωσα πιο πολύ και ασχολήθηκα εις βάθος σε αυτό το όργανο, το οποίο ήταν παντελώς άγνωστο στη χώρα μας, το κλασικό, το σαξόφωνο. Ευτυχώς τώρα βέβαια υπάρχουν πολλοί κλασικοί σαξοφωνίστες, πολλοί μαθητές μου που κάνουν κάποια καριέρα, πάνω απ' όλα ζουν από αυτό και ακόμα περισσότερο είναι ότι το αγαπάνε και βλέπω στα πρόσωπά τους έτσι αυτή την ευχαρίστηση, γιατί κάποτε τους έλεγα δώστε για να πάρετε. Όχι το πάρε, δώσε. Το δούνε και λαβήν. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η φράση. Το δούνε, να δίνεις και να περιμένεις. Και πολλές φορές νομίζεις ότι δεν θα πάρεις. Πάντα παίρνεις. Είναι η δράση και η αντίδραση. Υπομονή χρειάζεται, νομίζω. Υπομονή και πάνω απ' όλα πίστη. Και πίστη. Σας έχω δει, έχω διαβάσει για εσάς ότι έχετε συνεργαστεί με πολύ μεγάλους μουσικούς, μεγάλες ορχήστρες. Βλέπουμε και κάποια σχετικά αποσπάσματα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σας? Υπάρχει κάποια ανεκπλήρωτη επιθυμία για κάποια συνεργασία την οποία θέλετε να κάνετε το μέσο επόμενο διάστημα? Ξέρετε, δεν υπάρχουν όνειρα. Οι στόχοι έρχονται στην πορεία. Άρα στοχεύετε, δεν ονειρεύεστε. Λέτε, ναι, έχω στόχο να κάνω αυτό. Δηλαδή, ξεκινάς και πάνω στο ξεκίνημα, στην πορεία, ανακαλύπτεις τι θέλεις να κάνεις. Το θέμα ήταν ότι πάντα δεν έκανα αυτό που ήθελα, αλλά αυτό που μπορούσα. Αν μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, τότε θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ανεξαρτήτως τι δυσκολίες υπάρχουν. Οι δυσκολίες είναι και σε προσωπικό επίπεδο. Εσύ ο ίδιος βάζεις τις δυσκολίες και πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες, να αναμετρήσεις με τις δυσκολίες για να δεις τι δυνάμεις έχεις. Τι σημαίνει Κρήτη για σας? Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για την Κρήτη πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο και την εκπομπή. Η Κρήτη είναι το έργο που θα παίξω μέσα σε 11 λεπτά. Περνάει όλη η ιστορία, ιστορία έτσι σε εισαγωγικά, της Κρήτης, γιατί αυτό το έργο, το Κρητικό Κονσερτίνο, του Μίκη Θεοδωράκη σε διασκευή, σε ενορχήστρωση του Γιάννη Σαμπροβαλάκη, και σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι παίζω ένα έργο το οποίο ο σολίστας, δηλαδή εγώ είμαι κρητικός, ο συνθέτης ο Θεοδωράκης κρητικός, ο ενορχιστρωτής κρητικός, και λέει και για την Κρήτη. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Και αυτός που θα το διευθύνει, ο Μύρωνος ο Μιχαηλίδης, είναι και αυτός κρητικός. Λοιπόν, σε αυτό το έργο θα ακούσουμε τους ανέμους της Κρήτης, θα ακούσουμε τις μπαλωθιές της Κρήτης, θα ακούσουμε τους χορούς της Κρήτης, μία σούστα, ένα πεντοζάλι. Όταν λοιπόν πρωτοέπαιξε αυτό το έργο, αμέσως με συνεπήραν όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν από αυτό το έργο. Όταν λοιπόν εγώ σκέφτομαι την Κρήτη, σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια που ήμουν εδώ, που μεγάλωσα εδώ πέρα, που ανέβαινα επάνω στην ταράτσα της θείας μου και έβλεπα τα καράβια να φεύγουν και να έρχονται. Πατέλες μένατε, αν δεν κάνω. Πατέλες, ναι. Καστροφυλάκων 55. Και ακόμα πολλές φορές πηγαίνω και μυρίζω αυτή τη μυρωδιά από ένα γιασεμί
που υπήρχε δίπλα. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα ένα παράξενο πράγμα. Είδατε, μένουν και οι μυρωδιές, οι αισθήσεις είναι αυτές που μένουν. Ναι. Όλο αυτό, βέβαια, η ιστορία της, οι άνθρωποι της, προπάντων, οι άνθρωποι στιγματίζουν έναν τόπο. Αυτή η φιλοξενία, πώς με δέχονται κάθε φορά που παίζω, το κοινό. Όλα αυτά δεν μπορούν να μη σε αγγίξουν. Σου δίνουν δύναμη. Μας κάνετε υπερήφανους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μαζί μας. Μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που ήσασταν στην εκπομπή μας. Βέβαια, το ίδιο για μένα. Θα σας ζητήσω να κλείσουμε μουσικά. Ναι. Θα το ζητήσω έτσι σαν προσωπική επιθυμία. Να αποχαιρετήσουμε βέβαια τον κόσμο, να πούμε ότι 8.30 κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς κλείνουμε με τον κύριο Θοδωρή Κερκέζο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. 2 λεπτά, 3 που μας έχουν μείνει ακόμα θα τα αφιερώσουμε στον ίδιο και τον ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι αύριο στο Μέγαρο Μουσικής του Ηρακλείου, δηλαδή στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο της Κρήτης του Ηρακλείου, θα έχουν την τιμή, θα έχουν τη χαρά να παρακολουθήσουν την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με μένα Σολής και τον Σαριδάκη στο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου και τον Μύρονο Μιχαηλίδη να διευθύνει. Είναι 2 πραγματικά πολύ ωραίες βραδιές. Είναι Παρασκευή και Σάββατο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που ένα απόσπασμα θα παίξω είναι του Πέντρο Ιτουράλντε, του Ισπανού, του φίλου μου, και είναι αφιερωμένο σε μένα. Λέγεται Τσάρντας. Thank you.